ασχοληθώ. Εσύ πώς έγινες τοπιός? Παίρνοντας τηλέφωνο από μια αγγελία. Κάτσε, ζητούσαν κάποιον για το ρόλο του, κάποια γυναίκα για το ρόλο της, στη Στρέλλα. Ναι. Και εσύ πώς την είδες και λες? Δεν την είδα, την είδε η φίλη μου και μου λέει πάρε τηλέφωνο, αλλά εντάξει, διστακτικά πήρα και εγώ, δεν... Και είχε πέσει. Δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι, θα γίνεις θέλω να γίνω ηθοποιός στη ζωή μου. Δηλαδή, μια σπουδαία και καλή ζωγράφος, ναι. Ήθελες. Με τα καλλιτεχνικά, ναι, αλλά και τελικά και ηθοποιία στον καλλιτεχνικό χώρο είναι. Βέβαια. Αλλά ναι, από την αγγελία. Και είχε πέσει, παίρνει λοιπόν την αγγελία, λέει γεια σας, ενδιαφέρομαι για το ρόλο που ζητάτε, ας πούμε. Ναι. Τι μου λέει ο κύριος Κούτρας? Που μένετε, λέω, Καλλιθέα. Γιατί από τότε που ήρθα από τη Ρόδο, μένω Καλλιθέα. Ναι. Κλείσαμε ραντεβού, ήρθε στο σπίτι, τον τρέλανε 4 ώρες. Μου έδωσε το ρόλο. Κατευθείαν, χωρίς δηλαδή οντισιόν, ας πούμε, έτσι. Τίποτα. Απλά από εκεί και πέρα ήρθαν όλα τόσο ξαφνικά και δεν το έχω πάρει είδηση καλύτερα. Κάτσε, δεν έχεις πάρει. Κάτσε, με αυτό το ρόλο, εσύ βραβεύτηκες, πήρες πόσα βραβεία σύνολο? Σύνολο 4. Ένα στην Ελλάδα. Και άλλα 3 στο εξωτερικό. Μάλιστα. Με το πρώτο σου, ναι. Με τον τεπούτο που λέμε. Ναι. Δεν κατάλαβες ότι σου δίνουν βραβεία επειδή είσαι καλή ηθοποιός? Όχι, επειδή σου είναι καλή σε αυτό που έκανες, το ρόλο. Ναι, αλλά είμαι και ένας άνθρωπος που δεν με κοητεύουν αυτά. Δηλαδή δεν μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να το παραμυθιάσω. Δεν το έχω... Δεν έχω συνείδηση ακόμα τι έχω κάνει. Αυτό είναι καλό για μένα. Εντάξει, με κρατάς σε μεγάλη ισορροπία. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ φοβήθηκες ότι σε επέλεξαν για το συγκεκριμένο ρόλο επειδή μπορούσες να τον υπηρετήσεις και μετά ότι δεν θα έκανες κάτι άλλο, ας πούμε, στον χώρο της τοπίας? Ναι, αυτό το είχα σκεφτεί. Ότι μετά τη Στρέλλα σίγουρα δεν θα κάνουν τίποτα άλλο. Έτσι πίστευες εσύ? Ναι. Δηλαδή, ότι με πήραν για το συγκεκριμένο ρόλο, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα άλλο μετά, ας πούμε. Ναι. Και τώρα πώς αισθάνεσαι? Αυτό που λέω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τίποτα. Δηλαδή, και που με βλέπω καμιά φορά στο σύριαλ, βλέπω μια άλλη Μίνα. Όχι, βλέπω τη Λίζα, δεν βλέπω τη Μίνα. Δηλαδή, δεν πιστεύεις ότι είσαι καλή ηθοποιός, Μίνα? Πιστεύω ότι έχω ταλέντο. Στην ηθοποία. Και αυτό το πιστεύω και δεν το αφισβητεί κανείς. Mm-hmm. Γιατί βλέπει τα έργα μου, βλέπει τις δουλειές μου. Ναι. Και όταν ένας άνθρωπος δεν έχει σπουδάσει κάτι και βλέπει αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι πρέπει να είναι κακοπροαίρετος ο άλλος για να πει κάτι κακό. Mm-hmm. Ο καλοπροαίρετος θα πει καλά λόγια. Ακόμα και τη Στρέλλα που την έχω δει με παρέα, δεν λέω κοίτα με τι θα κάνω εκεί. Λέω κοίτα τώρα τι θα κάνει αυτή. Δηλαδή είσαι αποστασιοποιημένη από τους ρόλους, ας πούμε. Ναι.